Καλή σας μέρα. Στην σημερινή Ευαγγελική περικόπη θα πρέπει να προσέξουμε μη τυχόν οι εικόνες που ο Ιησούς χρησιμοποιεί για να μας διδάξει μας παρασύρουν σε λάθος δρόμο. Γιατί χρησιμοποιεί την εικόνα του καλουβούσκου και μπορεί το μυαλό μας να πάει στην επιστροφή στη φύση ή στο ρομαντισμό και ούτω καθεξής. Αυτά ας τα αφήσουμε μακριά από το κείμενο του Ευαγγελίου και ας προσπαθήσουμε να περιοριστούμε σε εκείνο που ακριβώς το κείμενο θέλει να μας πει. Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο. Εκείνο τον καιρό είπε ο Ιησούς: «Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας. Ο καλός ποιμένας θυσιάζει τη ζωή για τα πρόβατά του. Ο μισθωτός που δεν είναι ποιμένας και που τα πρόβατα δεν είναι δικά του, βλέπει να έρχεται ο λύκος και εγκαταλείπει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος τα αρπάζει και τα σκορπίζει. Αυτό το κάνει γιατί είναι μισθωτός και δεν τον ενδιαφέρει για τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας και γνωρίζω τα δικά μου και τα δικά μου με γνωρίζουν, όπως με γνωρίζει ο πατέρας και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και τη ζωή μου θυσιάζω για τα πρόβατά μου. Έχω και άλλα πρόβατα που δεν είναι από αυτή τη στάνη και πρέπει και εκείνα να τα οδηγήσω. Θα ακούσουν τη φωνή μου και θα γίνουν ένα πίμνιο και ένας ποιμένας. Γι' αυτό ο πατέρας με αγαπά. Επειδή εγώ θυσιάζω τη ζωή μου για τα πρόβατά μου, για να την πάρω πάλι. Κανένας δεν μου την αφαιρεί, αλλά εγώ την θυσιάζω αφεαυτού μου. Έχω εξουσία να τη θυσιάσω και εξουσία έχω πάλι να την πάρω. Αυτή την εντολή έλαβα από τον Πατέρα». Λόγος του Κυρίου. Όταν ο Ιησούς Χριστός είπε αυτά τα λόγια στους ακροατές του, ήταν στο περίβολο του ναού και παρατηρούσε τον κόσμο που περνούσε και ιδιαίτερα εκείνους που έμπαιναν από τη λεγόμενη προβατική πύλη, ονομαζόταν έτσι αυτή η πύλη στο προάβλιο του ναού, γιατί μόνο από εκεί περνούσαν τα ζώα, τα προβάτα, που τα προόριζαν για τη θυσία. Και ο ναός για τον κάθε ευλαβή Ιουδαίο ήταν το σημείο ότι ο Θεός του κατοικεί ανάμεσά τους. Και αν ήθελαν να έρθουν σε επικοινωνία με αυτόν τον Θεό, δεν είχαν παρά να ανεβούν σε αυτόν τον ναό, γιατί ήταν στην κορφή ενός λόφου. Ο Ιησούς λοιπόν εμπνέεται από αυτή την εικόνα και στην προηγούμενη από τη σημερινή περικοπή μιλάει για τον εαυτό του σαν πόρτα από την οποία περνούν τα πρόβατα, θέλοντας να πει ότι εκείνος είναι το αναγκαστικό σημείο περάσματος για όποιον θέλει να έρθει σε επικοινωνία με τον Θεό. Σήμερα συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο λέγοντας ότι είναι ο καλός βοσκός. Ο βοσκός είναι ένα πολύ δύσκολο και σκληρό επάγγελμα. Δεν έχει ανάπαυλες, δεν ξέρει γιορτές και σκόλες ή διακοπές. Ο βοσκός δεν μπορεί να αφήσει ποτέ το ποιμνιό του απροστάτευτο ή χωρίς την παρουσία του. Για χάρη του ποιμνίου του ζει αποκομμένος και στα περιθώρια της κοινωνικής ζωής. Ζει με τα πρόβατά του, θυσιάζεται για τα πρόβατά του, στο τέλος αποκτά και την μυρωδιά των πρόβατων του. «Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας και γνωρίζω τα δικά μου και τα δικά μου με γνωρίζουν», λέει. Ο Ιησούς όταν λέει αυτά τα λόγια
έχει μπροστά στα μάτια του την συνήθεια των βοσκών της Παλαιστίνης της εποχής εκείνης, που το βράδυ συγκέντρωναν όλοι ή ένας ορισμένος αριθμός βοσκών τα πίμνια τους μέσα σε ένα μαντρί για να τα προφυλάξουν καλύτερα. Και το επόμενο πρωί ο καθένας είχε το δικό του συνθηματικό τρόπο να καλεί τα πρόβατά του. Εκείνα ξεχώριζαν το κάλεσμα του δικού τους βοσκού και τον ακολουθούσαν. Ο Ιησούς λοιπόν προσδιορίζει το ρόλο του ως καλοποιημένα ακόμα και από κάποιες άλλες, θα τη λέγαμε, λεπτομέρειες, μα που κάθε άλλο από λεπτομέρειες είναι. Παραδείγματος χάρη λέει ότι εκείνος γνωρίζει τα πρόβατά του και τα πρόβατά του τον γνωρίζουν. Αυτό το «γνωρίζω» στο Ευαγγέλιο του Αγίου Ιωάννη δεν είναι μία απλή, πώς να το πούμε, να μπορώ να ξεχωρίσω το ένα από το άλλο, γνωρίζω το όνομα, αλλά υποδηλώνει μια υπαρξιακή κατάσταση, μια ζωτική επαφή μεταξύ των δύο που γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Είναι μια σχέση θεμελιωμένη στην κατανόηση, την εμπιστοσύνη, την αγάπη. Ο ένας μετέχει στη ζωή του άλλου, ο ένας είναι κομμάτι της ζωής του άλλου. Έτσι γνωρίζει ο Ιησούς εμάς τα πρόβατά του και εμείς εκείνον. Ο καλός ποιμένας υπερασπίζεται και προστατεύει τα πρόβατά του και τα φροντίζει. Είναι αποφασισμένος, αν χρειαστεί, να δώσει και τη ζωή του. Σε αντίθεση με το μισθωτό, που δεν είναι το δικό του ποίμνιο, προσπαθεί να κάνει καλά τη δουλειά του, αλλά πρώτα κοιτάζει το δικό του συμφέρον. Και οι δύο, τόσο καλός ποιμένας όσο και ο μισθωτός, αν το φέρουμε στις μέρες μας, θα λέγαμε μοιάζουν εξωτερικά. Και οι δύο κάνουν σχεδόν τα ίδια πράγματα. Φροντίζουν αρρώστους, ηλικιωμένους, περιθωριακούς, διδάσκουν, κάνουν κοινωνικό έργο και ούτω καθεξής. Εκείνο όμως που ξεχωρίζει τον ένα από τον άλλο είναι η καρδιά. Είναι η αγάπη. Είναι η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του βοσκού και των προβάτων, του εκείνου που φροντίζει για κάποιον και του φροντιζόμενου. Και τελικά ο Ιησούς λέει ότι η ειδοποιός διαφορά είναι όταν χρειαστεί να θυσιάσει τη ζωή του. Εκεί τα πράγματα ξεχωρίζουν. Συνεχίζει λέγοντας ο Ιησούς ότι έχω και άλλα πρόβατα που δεν είναι από αυτή τη στάνη και πρέπει και εκείνα τα να τα οδηγήσω. Θα ακούσουν την φωνή μου και θα γίνουν ένα ποίμνιο και ένας ποιμένας. Ο ορίζοντας στην προκειμένη περίπτωση του Ιησού Χριστού δεν περιορίζεται μόνο σε αυτούς που τον αναγνωρίζουν βοσκό του, αλλά ανοίγεται και προσανατολίζει τη δράση του και πολύ πιο μακριά και στους απομακρυσμένους και προσπαθεί και αυτούς να τους πλησιάσει και να τους, θα λέγαμε, εντάξει, όχι για να μεγαλώσει το ποιμνιό του, αλλά για να χαρούν τα προνόμια, θα λέγαμε με μια όχι τόσο χαρακτηριστική λέξη, και οι άλλοι που δίνει στα δικά του πρόβατα. Τελικά εκείνο που καθιστά τον Ιησού Χριστό πραγματικά καλό βοσκό είναι η οική του σχέση με τον Θεό Πατέρα, που φροντίζει τα πρόβατά του με βάση το πώς ο Θεός Πατέρας τον φρόντιζε και τον αγαπά και πώς εκείνος έδωσε τη ζωή του εμπνεόμενος από εκείνη την αγάπη. Λέει, γι' αυτό ο Πατέρας με αγαπά, επειδή εγώ θυσιάζω τη ζωή μου για να την πάρω πάλι. Κανένας δεν μου την αφαιρεί, εγώ την θυσιάζω αφ' εαυτού μου. Σε ένα άλλο μέρος του Ευαγγελίου ο Άγιος Ιωάννης μας δίνει μαρτυρία και μας λέει ότι είπε στους μαθητές του
δεν σας ονομάζω πια δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κυριός του. Σας ονομάζω φίλους, γιατί σας έκανα γνωστά όλα όσα άκουσα από τον Πατέρα μου. Δεν με διαλέξατε εσείς, αλλά εγώ σας διάλεξα και σας όρισα να πάτε και να καρποφορήσετε και ο καρπός σας να είναι μόνιμος, ώστε ό,τι ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου να σας δοθεί. Βέβαια, η εικόνα του βοσκού δεν μας είναι πια οικία στην εποχή που ζούμε. Μας φαίνεται λίγο παράξενη και λίγο αποθητική, επειδή μας φέρνει στο μυαλό χειραγωγημένες υπάρξεις, πρόβατα. Φέρνει στη μνήμη την πραότητα, μια κατάσταση για μερικούς και υποτέλειας και, εν πάση περιπτώσει, έλλειψης αυτονομίας. Εμείς που ζούμε τώρα και θέμε να έχουμε ένα ισχυρό χαρακτήρα που να μπορούμε να επιβληθούμε, να φέρουμε τους άλλους στα μέτρα μας. Όμως, ας κάνουμε μία εμπεριστατωμένη εξέταση συνείδησης και θα διαπιστώσουμε, δυστυχώς, ότι πολλές φορές γινόμαστε πρόβατα, νομίζοντας ότι παραμένουμε αυτόνομοι κυρίαρχοι της ζωής μας. Ψάξτε και θα δείτε. Η σημερινή Κυριακή είναι για μας ένα κάλεσμα να διερωτηθούμε με ειλικρίνεια ποιοι είναι οι διδασκαλοί μας, ποιοι είναι οι καθοδηγητές μας, ποιους βοσκούς ακολουθούμε. Η χάρη του Αναστημένου Χριστού να σας συνοδεύει πάντοτε. Αμήν.